Αρκαδία 938. Ναι, όντως γίνεται μια εκδήλωση από τις λίγες που γίνονται στην Ελλάδα σχετικά με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Εκδήλωση βέβαια που είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και σημαντική αυτή την εποχή. Θα γίνει ανάλυση εννοείται της μεθοδολογίας των ενεργειακών επιθεωρήσεων σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία και μετά θα γίνει η εισήγηση για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, το γνωστό το 2, το οποίο όπως ξέρουμε πολίτες και μηχανικοί, όλη η κοινωνία γενικώς, περιμέναμε αγωνίως πάρα πολλούς μήνες. Εδώ στην Πελοπόννησο θα ξεκινήσει από Δευτέρα 26 Μαρτίου, ναι, σωστά? Ναι, από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου, αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση, χθες το απόγευμα, από τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, αφού φυσικά θα έχει γίνει γνωστό και σε εσάς όλα τα μέσα, το τι υποστήκαμε τις τελευταίες μέρες και εμείς και οι πολίτες. Ουσιαστικά έλλειψη σεβασμού προς τους πολίτες και τους μηχανικούς. Βασικός όμως για μας τους μηχανικούς, αυτό που συνέβη, δηλαδή οι συνεχείς αναβολές της έναρξης, της λειτουργίας του συστήματος, οι καθημερινές παρατάσεις και παρατάσεις, να απασχολούμεθα ώρες τελείωτες, να περιμένουμε να ανοίξει το σύστημα και να μην ανοίγει από τις 8 του μήνα ειδικά μέχρι και χθες 13, σημαίνει και το λέμε παντού, υποβάθμιση, εξευτελισμό, απαξίωση του ρόλου μας και του επαγγέλματός μας και της επιστήμης μας φυσικά. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις, τις οποίες έχετε ενημερωθεί και χθες, σχετικά με αυτό το θέμα. Ζητήσαμε παράταση, ζητήσαμε δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και κατόπιν αυτών ο κύριος Υπουργός το απόγευμα πάγωσε τη λειτουργία του συστήματος και έδωσε καινούργιες προθεσμίες, όπως είπατε, για την Πελοπόννησο, για την πηγαίνει κατά περιφέρειες, για τις 8, για τις 26 Μαρτίου, στις 8 το πρωί. Πείτε μας. Λάσκος Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Ωραία. Το αντικείμενο της ομιλίας σας σήμερα στην εκδήλωση που γίνεται εδώ στην Τρίπολη. Σήμερα θα παρουσιαστούν τα κομμάτια των αλλαγών στις τεχνικές οδηγίες που αφορούν την ενεργειακή επιθεώρηση. Το 27 Νοεμβρίου είχαμε μια μεγάλη αναθεώρηση των τεχνικών οδηγιών με τις οποίες δουλεύουν οι ενεργειακοί επιθεωρητές. Ο Σύλλογος Ενεργειακών Επιθεωρητών έχει αναλάβει μαζί με το επιμελητήριο να ενημερώσει τα μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου και προφανώς και τους ενεργειακούς επιθεωρητές για αυτές τις αλλαγές. Θα έχουμε μια μεγάλη παρουσίαση για αυτές τις αλλαγές και στο κομμάτι του κενά και στα διαδικαστικά. Θα κάνουμε μια παρουσίαση με παραδείγματα για να μπορούν γρήγορα οι ενδιαφερόμενοι οι μηχανικοί να αντιληφθούν πώς θα χρησιμοποιήσουν και πώς, τι πρέπει να κάνουν στις ενεργειακές επιθεωρήσεις. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε την κυρία Τσιόλη για την πρόσκληση και πιο πολύ ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ και επικοινωνούν, συμμετέχουν και είναι μέρος του Συλλόγου. Και αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι ο Σύλλογος είναι ανοιχτός. Όλες οι δράσεις του είναι στο www.sfera.gr. Μπορείτε να δείτε όλες τις ημερίδες εκεί. Θα ξεκινήσω τη σημερινή μας εισπερίδα εγώ με μια σκόπιση των βασικών σημείων που έχουν αλλάξει, έχουν διορθωθεί, έχουν συμπληρωθεί στο νέο ΚΕΝΑΚ και τις αυτών τεχνικές οδηγίες. Το νέο ΚΕΝΑΚ που βγήκε το μνημόνιο της ΔΕΕ τεχνικές οδηγίες που συμπληρώθηκαν και ξεκίνησαν να εφαρμόζονται από 27 ανεκάθου. Αρκαδία 938.